είναι κρίμα να χάνουμε παιδιά σε αυτές τις ηλικίες χωρίς λόγο. Γιατί είναι χωρίς λόγο που τα κάνουμε. Δεν γίνεται να σας βλέπω εσάς επειδή φοράτε μια κίτρινη μπλούζα ή μια μαύρη ή μια άσπρη μπλούζα και επειδή δεν μου αρέσει το χρώμα να σας κυνηγάω, να σας σκοτώσω, να σας μαχαιρώσω. Ο Νίκος Κωνσταντίνου, πατέρας του Νάσου, ο οποίος δολοφονήθηκε από χούλιγκαν στη Θεσσαλονίκη, μιλά στο Open με αφορμή τη δολοφονία του Άλκη και συγκλονίζει. Όλα ξεκινούν από το κράτος. Όταν δεν έχεις την νομοθεσία να καταστήλεις τη βία, όταν δεν τιμωρείς αυτούς που κάνουν τη βία, όταν οι τιμωρίες είναι χάδια για αυτούς τους ανθρώπους, πώς μπορείς να εξαλείψεις τη βία? Πού είναι η δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα? Εάν συνεχίζουμε αυτά τα μυαλά, εγώ πιστεύω δεν θα τελειώσει εδώ. Τους παρακάλεσαν να σταματήσουν. Το ίδιο ζήταγε και ο Άλκης. Απλά να σταματήσουν οι άλλοι. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Και εγώ αυτό είπα. Δεν προκάλεσα κανέναν και μετά συνέχισαν να χτυπάνε στο κεφάλι. Ο 23χρονος Νίκος Νούλας είναι ένα ακόμη θύμα της ομής βίας. Όπως περιγράφει στο Open, πριν περίπου ένα μήνα, δύο νεαροί τον ξυλοκόπησαν βάναυσα και κράβγαζαν συνθήματα υπέρ της ομάδας τους. Μου ρίχνει μια μπουνιά στο πρόσωπο. Πάλι λέω ήρεμα να σταματήσουν και δεν ανταπαντώ αμέσως. Ρίχνουν μια δεύτερη, ρίχνουν μια τρίτη. Εκεί πέρα ξέφυγε το πράγμα. Άρχισα να ζαλίζομαι, έπεσα κάτω, χτύπησα και το κεφάλι μου στο πεζοδρόμιο. Αυτοί συνέχιζαν να με χτυπάνε και με βουνιές και με κλωτσιές και να φωνάζουν παράλληλα διάφορα πράγματα περί και βρισκές και περί μιας ομάδας. Τα σημάδια μπορεί με το χρόνο να έχουν επουλωθεί, όμως οι πληγές και ο φόβος έχουν ριζώσει στην ψυχή του. Δεν μπορούσα για μερικές μέρες ούτε καν να μασίσω, ούτε να κάνω την οποιαδήποτε έκφραση στο πρόσωπό μου, γιατί ήμουν απρισμένος full circle, γύρω-γύρω. Από ό,τι φαίνεται, θα μπορούσαν τα τραύματά σου να είναι πολύ χειρότερα. Πιστεύεις ότι σε βοήθησε η τύχη σε αυτό? Σαφώς θα μπορούσα να είχα πάθει και κάτι χειρότερο, γιατί εγώ κάλυψα το κεφάλι μου με τα χέρια μου, αλλά καταρχάς θα μπορούσα να είχα πάθει διάσηση, έτσι, το οποίο είναι το λιγότερο. Το τι χωρίζει εμένα και τον κάθε εμένα που στέκεται τώρα και λέει τι έγινε από τον Άλκη και τον κάθε δολοφονηθέντα είναι καθαρά η τύχη. Ο Νίκος πηγαίνει στο γήπεδο, χωρίς όμως να ασχολείται με οπαδικά θέματα, ούτε είναι ενταγμένος σε κάποιο σύνδεσμο. Για την ανέτια επίθεση που δέχτηκε, έχει υποβάλει μήνυση κατά γνώστων, επιζητώντας την τιμωρία των δραστών.